Ήρθε η ώρα όμως να μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος εμπνεύστηκε το Ινοπατοπολείο Χρυσομάλη, εμπνεύστηκε αυτό το εστιατόριο, το οποίο λειτουργεί από το 2014, αλλά λειτουργούσε και πριν. Όλα αυτά θα μας τα πει σε λίγο. Ο Παναγιώτης Χρυσομάλης δίπλα μου, πολύ καλός μου φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παναγιώτη, το εστιατόριο, το Ινοπατοπολείο ξεκίνησε το 2014. Θέλω όμως να μας γυρίσεις αρκετά χρόνια πίσω, όταν ξεκίνησε να λειτουργεί ο συγκεκριμένος χώρος, όχι η αυλή που είμαστε τώρα, που είναι η προέκτασή του, θα πούμε αργότερα για την αυλή, αλλά ο χώρος, ο εσωτερικός. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, το Ινοπατοπολείο Χρυσομάλη με την παλιά του μορφή ξεκίνησε το 1958, τα πρώτα χρόνια ως μπακάλικο και μετά σαν ταβέρνα Ινοπατοπολείο. Με την ιδιοκτησία του Γρηγόρη του Χρυσομάλη, του πατέρα μου, που ήταν γνωστός καντάδόρος της εποχής, ήταν χοροδός στην Παπαντή και ήταν και κιθαροδός. Μαζευόντουσαν φίλοι του που τους άρεσε αυτό το στυλ διασκέδασης με φαγητό και μουσική της εποχής, με καντάδες και γνωστοί έμποροι και καλαματιανοί της εποχής ερχόντουσαν σε αυτή την ιστορική γωνία κάτω από τον ιστορικό ναό της Παπαντής. Ναι, και να πούμε ότι εδώ είναι το ιστορικό κέντρο, ότι η Καλαμάτα ξεκίνησε από το κάστρο. Όλες οι πολιτείες, οι πόλεις, οι μεγάλες πόλεις, αλλά και τα χωριά ξεκινούσαν από το ύψωμα και σιγά σιγά κατέβαιναν προς τα κάτω, προς τη θάλασσα. Άρα ουσιαστικά είναι ένα πολυσύχναστο κέντρο εκείνη την εποχή της Καλαμάτας. Ουσιαστικά αυτή ήταν η πόλη της εποχής. Τότε, τη δεκαετία του 50, ουσιαστικά το κέντρο της Καλαμάτας ήταν εδώ, αυτό το σημείο, κάτω γύρω από το κάστρο και κάτω από την Παπαντή. Ουσιαστικά ήταν το κέντρο της πόλης. Εσύ το θυμάσαι τότε σαν μαγαζί, σαν επιχείρηση, θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια? Τα παιδικά μου χρόνια ήταν και οι αναμνήσεις μου ήταν αυτό, μαζί με τα αδέρφια ήταν αυτό. Ουσιαστικά ο πατέρας μου ήταν συνυφασμένος με μια κιθάρα, ήταν ο καντάδόρος με τους φίλους του και λειτουργούσαν και την ταβέρνα συγχρόνως. Οπότε εσύ μετά από μια περιπλάνηση σε χώρους εστίασης, περισσότερο μουσικούς χώρους, clubbing, bar κτλ, αποφασίζεις και λες ότι υπάρχει ένας χώρος στο πατρικό μου, έτσι το λέμε ακόμα, εμείς οι μεγαλύτεροι λίγο, στο πατρικό μου, γιατί να μην τον εκμεταλλευτώ και να επιστρέψω στην εποχή του πατέρα μου, ο οποίος το λειτουργήσε με μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 60, του 70 και ακόμα και του 80. Ουσιαστικά εγώ μετά από μια μεγάλη παραπλάνηση στο χώρο της εστίασης, γιατί έχω ξεκινήσει από το χώρο του καφέ, μετά τον κλαμπ και τον μπαρ και κατέληξα το τελευταίο μου μαγαζί πριν το Ινοπαντοπολείο, ήταν το Almira Beach Bar, γυρνάω στα Πάτρια Εδάφη. Στα Πάτρια Εδάφη δημιουργώ το Ινοπαντοπολείο με... Η σκέψη μου ήταν να κάνω ένα εστιατόριο με ελληνική κουζίνα, με πολύ καλή πρώτη ύλη και ελληνικά κρασιά. Οπότε αρχίζεις το 2014 που ανοίγει η επιχείρηση αυτή και ψάχνεσαι, να πούμε και αυτή την έκφραση, με τον Λεωνίδα τον Κυριακόπουλο, που ήδη του έχουμε κάνει συνέντευξη, να επιλέγεις τα πιάτα τα οποία πίστευες εσύ μαζί με τον Λεωνίδα ότι αρμόζουν στην περιοχή μας. Στο μυαλό μου πριν το ανοίξω, πριν το 2014, 2-3 χρόνια πριν, ήταν η πολύ καλή ελληνική πρώτη ύλη. Δεν είχε γίνει τότε, εκείνη την εποχή, δεν είχε γίνει τόσο μόδα. Ακόμα οι ταβέρνες σερβίραν φιλέτο κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος. Δεν είχε γίνει μόδα η ελληνική κουζίνα και τα εστιατόρια της Ελλάδος ακόμα σερβίραν ιταλική και γαλλική κουζίνα. Μένα στο μυαλό μου ήταν... Να πούμε τώρα ότι κρέμα γάλακτος μια εποχή ήταν σε όλα τα πιάτα, γιατί κάποια στιγμή η Ελλάδα ανακάλυψε την κρέμα γάλακτος και ό,τι πιάτο υπήρχε γινόταν με κρέμα γάλακτος.
πρέπει να την αποφεύγουμε, γιατί έχει πάρα πολλά λιπαρά. Και είπαμε ότι εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, είναι και ο Ντίνος ο Χρυσομάλης εδώ, οι λίγο μεγαλύτεροι πρέπει να προσέχουμε. Αλλά ο Ντίνος διατηρείται, είναι σε κατάσταση πολύ νεανική. Anyway, συνεχίζουμε. Οπότε προχωράς λοιπόν και ανακαλύπτεται. Από όπου προχωράμε και κάνουμε σε συνεργασία και με τον Λεωνίδα Κυριακόπουλο που γνωριζόμαστε και είχαμε ένα πολύ ωραίο κράμα με την μικρή του εμπειρία σε κάποια εστιατόρια στην Αθήνα και δημιουργούμε ένα εστιατόριο με βάση τις πρώτες καλές ελληνικές πρώτες ύλες. Και αυτό που είπα πριν και τον ελληνικό μπελόνα. Εμείς θέλαμε, το ξεκίνημα του Ινοπολεοπολίου ήταν ένα, θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό τάπας, αλλά μετεξελίχθηκε σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό ελληνικό εστιατόριο. Μάλιστα. 2014-2021. 7 χρόνια. Και φτάνουμε λοιπόν από τον εσωτερικό χώρο και το πεζοδρόμιο που υπάρχει έξω. Νομίζω κάποια στιγμή θα γίνει και πεζόδρομος η περιοχή εδώ. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα όνειρο που έγινε για σένα πραγματικότητα. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, στην αυλή του Ινοπαντοπολίου. Το Ινοπαντοπολίο μεταξελίχθηκε φέτος το καλοκαίρι. Δημιουργήσαμε ένα καινούριο χώρο που πήραμε δίπλα στο Ινοπαντοπολίο. Είναι μια ωραία έτσι κρυφή αυλή με δύο μεγάλα δέντρα, δύο πορτοκαλιές που έγινε ένα πολύ σύγχρονος χώρος δημιουργικός ώστε να μεγαλώσουμε το Ινοπαντοπολίο. Είναι μια πολύ ωραία εξέλιξη που μας έδωσε και καινούργια πελατεία, μας άνοιξε τους ορίζοντες λίγο και μπορούμε και δημιουργούμε και φέρνουμε και καινούργια πιάτα και δημιουργούμε και τις ιδέες μας. Και το Ινοπαντοπολίο μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια έχει βραβευτεί. Να το πούμε γι' αυτό. Το Ινοπαντοπολίο έχει βραβευτεί από το θεσμό 100 καλύτερα ελληνικά εστιατόρια και έχει γραφτεί σε πολύ καλά ελληνικά περιοδικά, γαστρονομικά και μη, όπως το Travel, το Blue που μπαίνει στα αεροπλάνα της Aegean, το travel.gr, το Κάπα της Καθημερινής, το Gourmet, το Βήμα Gourmet. Έχουμε παραβευτεί σε πολύ καλά ελληνικά περιοδικά. Εγώ θεωρώ ότι εκτός από το πολύ καλό φαγητό, ότι είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα χώρο ο οποίος δεν σε τρομάζει, δεν σε τρομάζει χλειδί του χώρου. Μπαίνεις σε έναν χώρο ο οποίος προσφέρει ό,τι μπορεί να προσφέρει ένας χώρος χλειδάτος, για να το πω και έτσι, σε έναν χώρο πολύ ταπεινό. Άμα αυτή είναι και ήταν η φιλοσοφία μας, να ένας προσιτός χώρος με... Όχι όμως τα πιάτα να είναι φτωχά, τα πιάτα να είναι πλούσια, ο χώρος να είναι προσιτός, αλλά τα πιάτα να είναι πλούσια και δημιουργικά. Μάλιστα. Και ασχολείσαι και με το κρασί. Έτσι να κλείσουμε σιγά σιγά τη συνέντευξη και να μας πεις την εμπειρία σου που έχεις με το κρασί, τι έχεις κάνει ακριβώς και πώς μπορείς να βοηθήσεις οποιονδήποτε επιλέγει ένα κρασί. Οι σπουδές μου στο κρασί μου βοήθησαν ώστε να προτείνω ωραία κρασιά και να τα συνδυάζω και ο πελάτης με τα πιάτα. Έχω κάνει δύο σπουδές, δύο level στο WSPC του κύριου Λαζαράκη, που είναι ο Master of Wine της Ελλάδος, ώστε μέσα από αυτήν την εξέλιξη διαβάζω και για το τρίτο επίπεδο ώστε να εξελιχθώ και εγώ και να εξελιχθεί και το Ινοπαντοπολίο μέσα από τις γνώσεις μου. Ωραία. Και κλείνοντας, να πούμε ότι ο Παναγιώτης Χρυσομάλης, ο πατέρας του ήταν κιθαροδός, μ' άρεσε αυτή η λέξη έτσι όπως τον χαρακτήρισες. Εσύ έπαιζες τρομπέτα όμως. Ναι, εγώ έπαιζα τρομπέτα λόγω της γειτονιάς εδώ στη Φιλαρμονική της Καλαμάτας για πολλά χρόνια και μετά και στο στρατό μου βοήθησε και πήγα και στο στρατό στην μπάντα του πολεμικού ναυτικού που είναι η καλύτερη μπάντα της Ελλάδος. Ναι, είναι μια γειτονιά, εδώ που είναι το Ινοπαντοπολίο, είναι μια γειτονιά καλλιτεχνών. Εδώ στο Ινοπαντοπολίο και μετά τους σεισμούς που έπαθε ζημιά το μαγαζί και ξανά άνοιξε το 1993, στο Ινοπαντοπολίο έρχονται πολλοί καλλιτέχνες από το Οδείο που είναι δίπλα, από τη Φιλαρμονική, από τα θέατρα που είναι στην γειτονιά. Γενικά το Ινοπαντοπολίο ήταν ένα καλλιτεχνικό στέκι και συνεχίζει να είναι με πολύ καλή πελατεία και πολύ καλό επίπεδο κόσμου.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ έτσι, για την συνέντευξη που μας παραχώρησες. Να πούμε ότι ο Κις σήμερα βγήκε ζωντανά εδώ από το Ενωματοπολείο και ραδιοφωνικά, αλλά και με εικόνα την οποία παρακολουθείτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη, και καλή συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, φίλε Σαραντόπουλε, και ήταν πάρα πάρα πολύ καλή εμπειρία αυτή που έκανε, η πρώτη μου ραδιοφωνική συνέντευξη, και πιστεύω να το επαναλάβουμε στο μέλλον. Είμαστε εδώ live, ο Κις 89, από το Ενωματοπολείο Χρυσομάλη, στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Δίπλα μου ο σεφ του Ενωματοπολείου, ο Λεωνίδας Κυριακόπλος. Λεωνίδα, από την πρώτη μέρα που άνοιξε το Ενωματοπολείο, είσαι εδώ. Ναι, Θοδωρή, όπως είπες και εσύ, είμαι από το 2014, ξεκίνησε η ιστορία μου το Ενωματοπολείο, όπου το 2014 είχα επιστρέψει από την Αθήνα, που ήμουνα 2 χρόνια, γνώρισα τον κύριο Παναγιώτη και ξεκινήσαμε την πορεία μας στο Ενωματοπολείο. Ξεκινήσαμε ως ένα ελληνικό τάπας στο Ενωματοπολείο, αλλά αυτό με τον καιρό μετά μας έδειξε, επειδή κάναμε πολλά πιάτα ημέρας και ήταν κυρίως τα πιάτα που δημιουργούσαμε, ο κόσμος μας έδειξε ότι θέλει αυτά τα πιάτα και εξελίχθηκε σε αυτό που είναι το Ενωματοπολείο σήμερα. Πάντα η φιλοσοφία ήταν η ίδια, με αγνά προϊόντα, η πρώτη ύλη να είναι όσο πιο στην καλύτερη εκδοχή της, δηλαδή με την εποχικότητα να δουλεύουμε. Και με μια αναζήτηση που έκανε ο κύριος Παναγιώτης και πριν ανοίξει το μαγαζί, φτάσαμε να κάνουμε το Ενωματοπολείο αυτό που είναι σήμερα. Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 6-7 χρόνια, έτσι δεν είναι, 7 χρόνια. Εσύ έλειψες για ένα διάστημα, γιατί πήγες στο εξωτερικό. Ναι, το 2017 έφυγα, πήγα στην Κοπενχάγη, στη Δανία, όπου δούλεψα 2 χρόνια. Πήγα και βρήκα το σεφ, το μέντορά μου που ήταν, που είχα ξεκινήσει και μαζί του στην Αθήνα τότε. Δούλεψα από το 2017 έως το 2019 στη Δανία. Ξεκίνησα ως βοηθός του, αλλά μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, μετά από 4 μήνες περίπου, ανέλαβα αυτό το εστιατόριο που ήμουν στη Δανία. Και το 2019 επέστρεψα στην Ελλάδα, όπου παντρεύτηκα και τη σύζυγό μου. Και δούλεψα στην Αθήνα σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, δίπλα από έναν πολύ καλό σεφ, τον Δημήτρη τον Κατριβέρση. Και μετά ξαναγύρισα πάλι, γιατί ο δεσμός ήταν πολύ μεγάλος που είχαμε τον κύριο Τάκη και τον Ενωματοπολείο συγκεκριμένα. Και γύρισα πάλι πίσω και είμαι έως και σήμερα εδώ. Και έχεις ταυτιστεί απόλυτα με αυτόν τον χώρο, γιατί είσαι ο σεφ μάγειρας που ξεκίνησες να δημιουργήσεις πιάτα. Και αν θυμάμαι και καλά, για το πρώτο πιάτο το οποίο παρουσιάσατε εδώ και σαν τοπική κουζίνα ήταν η μανιάτικη μακαρονάδα. Ναι, η μανιάτικη μακαρονάδα είναι ένα πιάτο το οποίο είναι από την αρχή που ανοίξαμε το 2014 στον κατάλογο. Είναι το μόνο πιάτο που είχε μείνει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα παραδοσιακό πιάτο εδώ πέρα της Μεσσηνίας που αναδεικνύει τη γαστρονομία της Μεσσηνίας και του τόπου μας. Είναι εξ ολοκλήρου, δηλαδή τα αυγά είναι χωριάτικα από εδώ, από τη Μεσσηνία. Η μιτζήθρα είναι μανιάτικη. Και γενικά και έχουμε και φτιάξει και άλλα πιάτα μετέπειτα. Όπως τώρα, δηλαδή, είναι ο Μασχαρίου Σιδηρόδρομος, που είναι ένα σιδηρόδρομος μαγειρεμένος για 6 ώρες με μια σάλτσα πετιμέζι, το κοτόπουλο με μια κρούσταλα λαγκιού που είναι απ' έξω, τα χειροποίητα ζυμαρικά που είναι με μια συνταγή του ζυμαρικού, είναι παραδοσιακή μανιάτικη συνταγή, η κόχλα όπως ονομάζεται, που είναι μόνο αλεύρι και νερό. Και μετά αυτό το έχουμε κάνει εμείς σε μια νέα τεχνική που το κάνουμε γεμιστό με γαρίδες που έχουμε μέσα, που είναι πιάτο που σας αρέσει πολύ και σένα αυτό. Και γενικά είμαστε στα τοπικά προϊόντα, στην ελληνική παραγωγή, στην εποχικότητα, που είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι που κάνουμε, γιατί κάποιες εποχές η γη δεν μας προσφέρει άφθονα υλικά και έχουμε μια νεκρή περίοδο, όπως την ονομάζουμε εμείς οι μάγειρες, που τα προϊόντα που μπορούμε να βρούμε είναι λίγα, αλλά εκεί πέρα είναι και η περίοδος που πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας πολύ να δουλέψει ώστε να βγάλουμε νέα πιάτα. Αυτό, η φιλοσοφία του Ενωματοπολείου είναι η ίδια από το 2014. Δεν αλλάζει ο κορμός, απλά προσπαθούμε να εξελίξουμε πάνω σε αυτό το οποίο κάνουμε. Και νομίζω ότι το έχετε εξελίξει, γιατί το έχει δείξει ο κόσμος που προτιμά να περνάει βράδυ αλλά και μεσημέρια εδώ, έτσι δεν είναι? Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, από πού εμπνέεσαι σε ό,τι αφορά την κουζίνα? Αυτό που με εμπνέει είναι οι εικόνες που είχα από τη γιαγιά μου από το χωριό και γενικά που ψάχνω να βρω τις ρίζες που είχαμε σαν κουζίνα, γενικά η Μεσσηνία και μετά όλη η Ελλάδα. Και μετά με τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει, μετά την εμπειρία μου σαν μάγειρας,
με τις νέες τεχνικές που βγαίνουν και χωρίς να, όπως ονομάζουμε εμείς οι μάγκες, να κακοποιούμε την πρώτη ύλη, δημιουργούμε τα πιάτα που έχουμε σήμερα στον κατάλογό μας. Αλλά η έμπνευση, κυρία έμπνευση, είναι παλιές παραδοσιακές συνταγές που έκανε η γιαγιά μας, η μαμά μας και όλα αυτά. Δηλαδή αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από τα πιάτα μας. Ποιοι είναι οι πρώτοι δοκιμαστές όταν ετοιμάζεις ένα πιάτο? Οι πρώτοι δοκιμαστές είναι πρώτα δοκιμάζουμε εμείς κάτω στην κουζίνα, η ομάδα που έχουμε όλοι μαζί, και αν δώσουμε το τελικό OK που περνάει από μένα πάντα για να δώσουμε το τελικό OK, δοκιμάζει ο κύριος Παναγιώτης με την κυρία Αγγελική, που είναι και οι πιο δύσκολοι κριτές του μαγαζιού και οι δυο τους. Αλλά καθόμαστε μετά και οι τρεις όλοι μαζί και συζητάμε πάνω για κάθε πιάτο που θα δημιουργήσουμε, που θα βγάλουμε στον κόσμο, είτε να προσθέσουμε κάτι, είτε να αφαιρέσουμε κάτι από αυτό, για να είναι σαν σύνολο, σαν ομάδα, να θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε να βγάλουμε σαν πιάτο. Αυτοί είναι οι κύριοι δηλαδή που είμαστε. Είναι όλο μαζί, είναι ένα ομαδικό αποτέλεσμα όλο αυτό που βλέπει ο κόσμος μετά στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι γνωρίζω και τον πατέρα σου, έτσι δεν είναι, και ποιος περίμενε ότι θα παίρνω συνέντευξη από το γιο του. Είναι μαθητής, ήταν μαθητής του πρώτου λυκείου Καλαμάτας, του ιστορικού λυκείου. Εκείνη την εποχή το πρώτο λύκειο ήταν, θεωρείται και πρότυπο λύκειο στην πόλη, όπου το τελείωσα εγώ και ο πατέρας σου. Να του δώσεις τους χαιρετισμούς μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ελπίζω να σας καλύψαμε όσο μπορούμε να σας φέρουμε στην εικόνα του Ινοπαντοπολίου και τι γίνεται πίσω από τα πιάτα και μέσα σε αυτή την κουζίνα του Ινοπαντοπολίου για να δημιουργήσουμε το κάθε ένα πιάτο. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν ο Λεωνίδας Κυριακόπουλος εδώ στον KISS 89 Live. KISS FM 89. 90's to now.